Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το την Οικουμένην Σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το πάντιμον λειψανόν του Θεοδόρου πίστη, εν δόξος τιμήσομενος της αυρών τιμάρθη και πάντες βοήσομεν σώσον εκ των κινδύνων τους πιστώς εϊμνούντας ως ποτέ σοι ερήσω εκ πανόλους την πόλη και πάντας περιφρούρισον τέσι και εσύ και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δώσ' αυτής πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, φώτισον τους οφθαλμούς των ψυχών αυτών εις το ιδένε αυτούς και ποιήν το θέλημά σου. Υιούς φωτός ανάδειξουν αυτούς, εν παντί έργο αγαθό, καρποφορούντας και αυξανωμένος δια της άνωθεν σοφίας, πρεσβείες Παναχράντου και Πανόμου Αγίας του Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου και πάνω σου των Αγίων Αμινδόξας, ο Θεός ημών δόξαση, Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Πανόμου Αγίας του Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων και Μικιάνης και πάντων των Αγίων Ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελεήσον και σώσον ημάς. Κύριε Δήμαρχε, μεταφέροντας και πάλι τις ευχές του συμπασμιωτά του Μητροπολίτου μας, ευχόμεθα και προσευχόμεθα σε μαθητές και διδασκάλους, ευλογημένη και καλή χρονιά, με υγεία, χαρά, αγάπη, επιμέλεια στα μαθήματα όσον αφορά τους μαθητάς, υπομονή στους διδασκάλους, αγάπη προς τα παιδιά και κάθε ευλογία από τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Να είστε καλά. Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερακάκη, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται στη σκιά της πρωτοφανούς καταστροφής στη Θεσσαλία. Το μυαλό και η καρδιά όλων μας είναι δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και όλων όσοι δοκιμάζονται από τις σαρωτικές πλημμύρες. Προτεραιότητα του Υπουργού Παιδείας είναι τα παιδιά των περιοχών που επλήγησαν να επιστρέψουν γρήγορα και με ασφάλεια στη ζωή τους και στον φυσικό τους χώρο που είναι το σχολείο. Αυτό βέβαια ισχύει και για τους μαθητές και τις μαθήτριες από τη Ρόδο, τη Θράκη, την Αττική που βρέθηκαν στη Δίνη Μεγάλων Πυρκαγιών. Εργαστήκαμε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί με όλους τους συναρμόδιους φορείς ώστε οι σχολικές μονάδες να καταστούν πλήρως λειτουργικές και να αποτελέσουν τον σημαντικό πόλο προόδου, δημιουργικότητας και υπέρβασης των δυσκολιών. Καμία δυσκολία δεν είναι ανυπέρβλητη και το Υπουργείο Παιδείας είναι εδώ για να στέκεται πάντα στο πλευρό των μαθητών, των γονιών και φυσικά των εκπαιδευτικών. Σε όλους εσάς απευθύνομαι σήμερα με την ευχή να έχουμε μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Από την πλευρά μου, μαζί με όλα τα στελέχη του Υπουργείου, δεσμευόμαστε να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας, ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά σας και να μετατρέψουμε το σχολείο σε μια δεξαμενή σκέψης και ανάδειξης δεξιοτήτων και αξιών. Η μάθηση και η σχολική ζωή είναι κυρίως κοινωνική διαδικασία και αλληλεπίδραση με τους δασκάλους και τις δασκάλες σας, τους καθηγητές και τις καθηγήτριές σας, αλλά και ανάμεσά σας. Όμως και οι σχολικές υποδομές
έχουν ιδιαίτερη σημασία και η αναβάθμισή τους αποτελεί διαρκές αίτημα των εκπαιδευτικών συστημάτων. Στην προσπάθεια εξυγχρονισμού τους, ξεκινώντας από τις πληγήσεις από φωτιές και πλημμύρες περιοχές, έως το Φεβρουάριο του 2024, σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας θα εγκατασταθούν περισσότεροι από 36.000 διαδραστικοί πίνακες, οι οποίοι μπορούν να εμπλουτίσουν το μάθημα, να τα καταστήσουν πιο ζωντανό και ενδιαφέρον. Οι διαδραστικοί πίνακες θα συνδεθούν με τα προγράμματα σπουδών όλων των γνωστικών αντικειμένων και των θεματικών περιοχών, αλλά θέλω να τονίσω ότι αναμένεται στο πλαίσιο της χρήσης τους ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί στις τέχνες. Αυτονόητα εργαζόμαστε ώστε το σχολείο να γίνει πλήρως ψηφιακό με εφαρμογές που θα απλουστεύουν την καθημερινότητα των μαθητών, εκπαιδευτικών αλλά και των γονιών. Οι πρωτοβουλίες που θα αναπτύξουμε για ένα νέο πολυεπίπεδο σχολείο θα είναι ευρύτερες και πολλαπλές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Θα εργαστούμε ώστε να ενταχθεί στα σχολεία ο εθελοντισμός, η προστασία του περιβάλλοντος και η κουλτούρα διαχείρισης κρίσεων και φυσικών καταστροφών. Βέβαια, στόχος μας είναι να μάθουν τα παιδιά περισσότερα για την κλιματική αλλαγή. Για εμάς το σχολείο είναι πολύ περισσότερο από τη γνώση και τη μάθηση που προσφέρει. Είναι ένας χώρος σκέψης, ελευθερίας, κοινωνικοποίησης, ανάπτυξης της προσωπικότητας. Είναι ένας χώρος που μαθαίνει ο ένας τον σεβασμό για τον άλλον, χωρίς καμία διάκριση. Θα είμαι και θα είμαστε όλοι δίπλα σας σε αυτό το νέο βήμα που κάνετε σήμερα, μπαίνοντας στις σχολικές αίθουσες. Θα μας βρείτε συμμάχους σε όλες τις προσπάθειές σας και πρόθυμος να απαντήσουμε μαζί με τους εκπαιδευτικούς μας και τις αγωνίες τους. Οι πόρτες του Υπουργείου είναι πάντα ανοιχτές για κάθε μια και καθέναν από εσάς, για κάθε ζήτημα που μπορούμε να συμβάλλουμε στην επίλυσή του. Καλή χρονιά σε όλους σας, με υγεία, δημιουργικότητα και πρόοδο. Σεβαστοί εκπρόσωποι της Εκκλησίας, αξιότιμοι εκπρόσωποι της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της εκπαίδευσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς και αγαπημένα μας παιδιά. Με συναισθήματα χαράς συγκεντρωθήκαμε σήμερα όλοι εδώ για να τελέσουμε με την ευλογία της Εκκλησίας τα εγγένεια του νέου κτηρίου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλίνης. Κάθε εγγενιασμός εξορισμού είναι γεγονός χαράς και εφορίας, γιατί η έννοια του καινού, του νέου, είναι σύμφωνη με την έννοια του άφθαρτου και την έννοια του μέλλοντος, την έννοια της ελπίδας, της νιώτης και της ζωής. Αν όμως τούτο ισχύει για κάθε τι που εγγενιάζουμε στον ιδιωτικό ή δημόσιο βίο μας, είναι φυσικό να ισχύει σε μέγιστο βαθμό όταν εγγενιάζουμε ένα σχολείο, όταν παραδίδουμε ένα νέο κτίριο στην υπηρεσία της μόρφωσης, της νεότητας, όταν το νέο συναντιέται με το νέο, εσάς τα παιδιά, και υπόσχεται ζωή, δημιουργία, ακμή, πολιτισμό. Και συμμετέχοντας επισήμως σε αυτή την εκδήλωση, πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συνετέλεσαν στην επισκευή του συγκεκριμένου οικοδομήματος. Την ελληνική πολιτεία, τη δημοτική μας αρχή, τις τεχνικές υπηρεσίες, τον εργολάβο, τη σχολική επιτροπή, τους υπηρεσιακούς μας προϊσταμένους, την Ένωση και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά κυρίως τους συναδέλφους μου, τα παιδιά και τους γονείς τους, που για 6 ολόκληρα χρόνια έδειξαν υπομονή και κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για μια απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία. Κατανοούμε βέβαια ότι η τροχοπέδη στην ολοκλήρωση του έργου υπήρξε ο τεράστιος γραφειοκρατικός όγκος και τα χρόνια της πανδημίας. Τέλος καλά όμως, όλα καλά. Για την πόλη της Μυτιλίνης, τα εγγένεια του σχολείου αυτού έχουν ιδιαίτερη ιστορική, πνευματική και κοινωνική σημασία, για την οποία θα μας μιλήσει αργότερα ο Οργανωτικός Συντονιστής Συμβούλων, κ. Κούμπας Δημήτριος. Αγαπητοί μας μαθητές και αγαπητές μας μαθήτριες, σήμερα επισήμως μας προσφέρετε το νέο μας σχολικό κτίριο, το οποίο γνωρίζω ότι αγαπάτε και καμαρώνετε. Για την επισκευή του δαπανήθηκαν μεγάλα ποσά. Αυτό μην το ξεχνάτε.
έτσι το σχολείο μας να το φροντίζετε, να το προστατεύετε και να το τιμάτε. Η μεγαλύτερη όμως τιμή εκ μέρους σας προς αυτό είναι η πρόοδός σας. Ο καθένας από εσάς, σε όποιο επίπεδο επίδοσης και αν βρίσκεται, ας προσπαθήσει να ανέβει ένα σκαλί παραπάνω. Και κάτι τελευταίο, αγαπητά μου παιδιά, ο καθένας στο σπίτι του έχει κρυμμένο ένα κουτάκι όπου φυλάει ό,τι πολύτιμο αγαθό έχει. Υπάρχει όμως και ένα άλλο κουτάκι, μια άλλη κοσμηματοθήκη στην καρδιά μας. Και σε αυτή την καρδιά σας θέλω αυτό το πολύτιμο πνευματικό αγαθό που πρέπει να θέσετε να είναι αυτό εδώ το στολίδι, το σχολείο. Να το προστατεύετε, να το φυλάτε, να το τιμάτε και να κάνετε κάθε τι καλό γι' αυτό. Σας εύχομαι λοιπόν μέσα από την καρδιά μου να βγείτε κι εσείς αργότερα στολίδια της δικής μας κοινωνίας και να έχετε μια καλή σχολική χρονιά, μια νέα αρχή με ό,τι καλύτερο για όλους μας. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί δάσκαλοι, αγαπητά μας παιδιά, μετά τη ξεκινησιά των διακοπών σας, είμαστε εδώ για να σε υποδεχτούμε με τη βοήθεια της Εκκλησίας, για να πούμε σε νέα μονοπάτια εκπαίδευσης, σε μονοπάτια μάθησης, τα οποία θα οδηγήσουν τα παιδιά μας σε πολίτες ωφέλιμος στην κοινωνία της πόλης μας, του νησιού μας, αλλά και της Ελλάδας μας. Το σχολείο είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας. Και αυτό καλούνται οι δάσκαλοι που τους έχουμε εδώ με ένα ήθος υψηλό να μεταλαμβαδεύσουν στα παιδιά μας τις αξίες αυτές, γιατί τις έχουμε ανάγκη. Τελούμε τον αγιασμό και τα εγγένεια αυτού του σχολείου. Ένα στολίδι, ένα κόσμημα για την πόλη της Μυτιλίνης που κόστισε πάνω από 2 εκατομμύρια για να γίνει η ανακατασκευή του. Μπήκα σε αυτό το σχολείο και συγκινήθηκα. Ανέβηκα επάνω και είδα τη θέση όπου καθόμουν σαν μαθητής στην τελευταία τάξη του σχολείου. Μέσα από αυτή λοιπόν τη σκέψη θέλω να δώσω ένα μήνυμα στους γονείς και στους δασκάλους να έχουν υπομονή. Οι γονείς να έχουν δύναμη, να είναι δίπλα στα παιδιά τους για να αποφύγουμε τις κακοτοπιές και τις δυσκολίες. Ένα στολίδι κόσμημα, όπως σας είπα, το οποίο δεν είναι μόνο αυτό που βλέπετε, είναι και ο αύλιος χώρος με 2 γήπεδα, ένα μπάσκετ και ένα βόλεϊ, τα οποία θα ασκούνται και θα λαφλούνται τα παιδιά, βοηθώντας αφενός μεν τη γνώση, αλλά και το σώμα, κατά το νους υγιής εν σώματι υγιή. Είμαστε εδώ για να πούμε ότι μέσα σε ανδείξωες και δύσκολες στιγμές και συνθήκες, όπως της πανδημίας, της οικονομικής δυσκολίας, του πολέμου στη γειτονιά μας, εμείς δώσαμε όλες τις δυνάμεις μας, ανακατασκευάσαμε όσοι είχαμε υποσχεθεί στους συμπολίτες μας, πάνω από 20 σχολεία στο Δήμο μας και ένα από αυτά είναι και τούτο εδώ. Όπως σας είπα, αποτελεί ένα κόσμο το οποίο θέλω να διαφυλάξουμε δίνοντας μαθήματα στα παιδιά μας να το προστατεύσουν και να το απολαύσουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι δάσκαλοι τους. Είμαστε εδώ για να ευχηθούμε και στα νέα παιδιά που πάνε τώρα στην Α' τάξη δημοτικού ότι και να τους πω ότι μπαίνουν σε ένα ταξίδι γνώσης μέσα από το οποίο όχι μόνο θα αποκτήσουν τη γνώση αλλά θα συμβάλλουν και οι δάσκαλοι τους και οι γονείς τους να αποκτήσουν μια οικογένεια. Μια οικογένεια μεταξύ δασκάλων, συμμαθητών και γονιών. Όλα αυτά λοιπόν μας οδηγούν στη σκέψη ότι η παιδεία είναι αυτή η οποία ήταν στόχος μας και η εκπαίδευση και την υλοποιούμε. Την υλοποιούμε και θέλουμε οι επόμενοι από εμάς να είναι συνεχιστές αυτής της προσπάθειας. Να ευχηθώ σε όλους καλή δύναμη, γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς, καλή συνέχεια και το μέλλον των παιδιών μας είναι εδώ. Αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί συνάδελφοι, διευθυντές και παιδαγωγοί,
εύχομαι καλή σχολική χρονιά. Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε τα πρωτάκια, τα οποία έρχονται σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, λειτουργικότατο, όπου θα γίνει όσο το δυνατόν από τους πανάξιους δασκάλους τους η μόρφωσή τους και η κοινωνικοποίησή τους. Αγαπητά παιδιά και αγαπητοί προπάντων γονείς, κάνω έκκληση να συνεργαστείτε με τους δασκάλους του σχολείου και τη διοίκηση του σχολείου για να επιτευχθεί η καλύτερη μορφωτική και κοινωνική αναβάθμιση των παιδιών σας. Μην αμφισβητείτε, το λέω ως πρώην παιδαγωγός, μην αμφισβητείτε ποτέ το σχολείο. Εσείς είσαστε οι γονείς, οι βασικότεροι πυλώνες αγωγής των παιδιών. Άρα πρέπει να συνεργαστείτε με τους άλλους φορείς αγωγής. Αυτή τη σημαντική μέρα σας δίνουμε, σας παραδίνουμε ένα συγκρότημα, ένα κτίριο το απέναντι ενεργειακά αναβαθμισμένο και το σημερινό και αυτό το σχολείο, αυτό το κτίριο ανακατασκευασμένο. Ανακατασκευασμένο τόσο καλά που άλλον έναν αιώνα θα διαρκέσει τουλάχιστον η λειτουργία του όπως είναι. Γιατί έχει γίνει με κάθε λεπτομέρεια και πολλές φορές είδαμε στην πορεία το τι χρειαζόταν. Ήταν ένα έργο, αγαπητοί γονείς, το οποίο όταν εισηγήθηκα το 2015 στον τότε διευθυντή, τον Γιάννη τον Γουγούση, ότι θα το αναβαθμίσουμε, απόρρισε. Ήταν το πρώτο έργο το οποίο εισηγηθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση. Δυστυχώς, επειδή δεν καθαιρέθηκαν, όπως γνωρίζετε, τα τυχώματα, συναντήσαμε μετά δυσκολίες, τις οποίες ξεπεράσαμε, αν και προσωπικά η Δημοτική Αρχή και προσωπικά ο ίδιος δέχτηκα πανταχώθεν ένα μπούλινγκ. Όμως σήμερα σας παραδίνουμε αυτό το κτίριο και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τόσο το Δήμαρχο για τη στήριξη, όσο και την τεχνική υπηρεσία, το διευθυντή, τους μηχανικούς, τον κύριο Παναγόπουλο και τον κύριο Σέντα, αλλά προπάντων τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία έβλεπε τα προβλήματα και έβαλε πλάτη να ολοκληρωθεί το έργο. Δεν σας το κρύβω ότι είχα μερόνυχτα να κοιμηθώ προς το τέλος, γιατί ο εργολάβος είχε πάρει αυτό το έργο με 50% έκπτωση και ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε εκτινάξει στα ύψη τα κόστη των υλικών. Και φοβόμασταν μην τυχόν και δεν υλοποιηθεί αυτό το έργο. Τέλος καλά, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, όλα καλά και γι' αυτό και πάλι σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά. 1932-2023, 9 χρόνια μας χωρίζουν από τη συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής του κτηρίου. Και όπως είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος, ευχή μας είναι να συμπληρωθούν άλλα 100. Θέλω να σας πω κάποια στοιχεία ιστορικά, ώστε να γνωρίζετε το πόσο σημαντικό είναι το διδακτήριο το οποίο παραδίδεται σήμερα από τη Δημοτική Αρχή του κύριου Κίτελη στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά. Το κτίριο λοιπόν αυτό, το έκτο Δημοτικού Σχολείου ή Βουρνάζιο όπως ονομαζόταν, είναι έργο του μεγαλύτερου αρχιτέκτονα του Μεσοπολέμου, του Πάτροκλου του Καραντινού. Χτίστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα δύο ευρωπαϊκών σχολών της αρχιτεκτονικής σχολής Bauhaus της Γερμανίας και της ιταλικής σχολής Siam. Είναι
από τα πρώτα σχολεία στα οποία χρησιμοποιήθηκε οπλισμένο σχηρόδεμα, δηλαδή σίδερα και τσιμέντο. Στο βιβλίο του που εκδόθηκε το 1937 ο Πάτροκλος Καραδινός μας δείχνει ακριβώς πώς έγινε αυτό το διδακτήριο. Έχει όλα τα βήματα φωτογραφημένα από την εξκαφή μέχρι την ολοκλήρωση και το περίφημο γυμναστήριο το οποίο υπήρχε αριστερά, πολύ σημαντικό για την εποχή του, δηλαδή ήταν ένα σχολείο θα λέγαμε πολύ προοδευμένο για την εποχή του, όπως και σήμερα ακούσαμε ότι η κατασκευή του είναι πάρα πολύ προηγμένη. Κόστισε 1.700.000 δραχμές. 800.000 κατέβαλε το ίδρυμα του Βουρνάζου, γι' αυτό ονομάστηκε και Βουρνάζιο. Σε αυτά τα χρήματα δεν συμπεριλήφθη ο εσωτερικός εξοπλισμός. Σήμερα η αναβάθμισή του, από ό,τι καταλάβατε, κόστισε 800 εκατομμύρια ενδεικτικά για να έχουμε κάποιες τιμές. Μπήκανε το 1932 385 μαθητές και μαθήτριες στο διδακτήριο αυτό. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι από το συγκεκριμένο κτίριο που όλες τις φωτογραφίες εμείς θα τις αναρτήσουμε στους διαδρόμους ώστε τα παιδιά να έχουν την εικόνα του 1932, γιατί περιλαμβάνονται σε ένα βιβλίο, σας είπα, του Καραντινού, που είναι στα πολύτιμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης και δεν μπορεί κάποιος να το προσεγγίσει, όμως βρήκα εγώ τρόπο να το φωτογραφίσω, να τις βάλουμε μέσα για να θυμίζουν εκείνη τα 100 χρόνια. Από αυτό το σχολείο, εκτός από το στρατή του Κίτεριου, το Δήμαρχο, αποφύτησε και ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Βασιλείου. Καλή σχολική χρονιά, να είστε καλά και ευχόμαστε υγεία προπάντων και για τα παιδιά μια καλή πρόοδο. Θα ευχηθώ σε όλους σας καλή σχολική χρονιά, να είσαστε γεροί, να χαίρεστε τα παιδιά σας, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, να είναι συμπαραστάτες και στους εκπαιδευτικούς μας, να φροντίζουν να είναι κοντά και ό,τι θέλουν η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα είναι κοντά τους, ό,τι θέλουν, ανοιχτή η πόρτα τους για οτιδήποτε θέλουν, είτε παιδαγωγικό είτε διοικητικό κομμάτι. Θα ήθελα να πω δύο λόγια κι εγώ. Αυτό το σχολείο, να θυμηθώ μόνο γι' αυτό σταμάτησα, ότι το 2000 είμαι πολύ συγκεκριμένη. Ήμουν διευθύντρια του σχολείου αυτού όταν άρχισε και ήμουν εδώ διευθύντρια. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτό το σχολείο που παραδίδεται σήμερα. Και συγγνώμη γιατί έχουμε τόσο πολύ συγκεκριθεί με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα σε εσάς, στα παιδιά σας και θέλω να πω και κάτι άλλο. Να συγχαρώ τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής που είναι εδώ για την πρωτοβουλία που πήρε να μαζέψει τρόφιμα για τα παιδιά που έχουν στερηθεί στη Θεσσαλία, στο σχολείο τους, στην οικογένειά τους, στο σπίτι τους, τα πάντα. Θα ήθελα πάρα πολύ τους γονείς να προσφέρουν ό,τι μπορούν εδώ στο σχολείο και είναι υπεύθυνη η Σχολική Επιτροπή να το αναλάβουν και να τα στείλουν στη Θεσσαλία. Σας ευχαριστώ λοιπόν, καλή και δημιουργική σχολιά σε όλους. Να προσθέσω και εγώ τις δικές μου ευχές για καλή σχολική χρονιά στους μαθητές μας, στους γονείς και κηδεμόνες και στους εκπαιδευτικούς, να έχουμε καλή συνεργασία, γιατί το παραγόμενο αποτέλεσμα τελικό αποδέκτη έχει τον ίδιο το μαθητή. Καλή αρχή σε όλους μας. Αν και η ώρα είναι πολύ δύσκολη, δίνω τις καλύτερες ευχές μου για μια καλή, δημιουργική και επικοδομητική χρονιά και θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός, ιδιαίτερα για τον νηπιαγωγείο, που ξέρω πόσο πολύ ταλαιπωρήθηκαν τα παιδιά καθώς τόσα χρόνια στεριαζόταν σε κοντέινερ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλό όλους να βοηθήσουμε ώστε αυτό το σχολείο να γίνει μια κοιτίδα δημιουργικής ενασχόλησης και πολιτισμού. Καλή σχολική χρονιά!